Φαντάζεσαι τώρα να έβγαινε ένα βουλευτή του λαό με ολοσέλιδο άσχημα θα του πει υπέρ του νόμου των μεταναστών. Θα είχε να κάτσει καθόλου στο κόμμα σε δευτερόλεπτο. Αν δεν μπορούμε να συμφωνούμε στα κόμματα στα μείζωνα, τότε τι δουλειά έχουν να υπάρχουν κόμματα. Ή βγαίνει η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου σήμερα. Δεν κάνει δηλώσει και λέει να κάνουμε συζήτημα αναστατικό, να κάνουμε συζήτημα εκλογικό νόμο. Μα δεν έχετε αρχηγό, κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Δεν κατάλαβα. Όλοι μαζί θα συγκυβερνήσετε εκεί πέρα μέσα. Βγήκε ο αρχηγό σου, τοποθετήθηκε και για τον εκλογικό νόμο και για το μεταναστευτικό. Τι θα γίνει τώρα. Θα πείτε να ξανακάνετε νέο εκλογέ από την αρχή. Εσωκομματικέ. Αυτά τα λέω γιατί θέλω να καταλάβω και θέλω να ξέρετε ότι εγώ βλέπω τι εσωτερικέ αντιδράσει που έχει η πολιτική του κ. Σαμαρά. Αλλά η γνώμη μου είναι πως αυτές πρέπει να απαντήσει δυναμικότερα. Τον βλέπουν φοβισμένο. Τον βλέπουν μαζεμένο και αρχίζει ένας-ένας και σηκώνει κεφάλι. Πρέπει να δράσει ηγετικά. Αυτή είναι η λύση για να φύγει μπροστά το κόμμα του. Και να ωφεληθεί η πατρίδα κατά αποτέλεσμα. Λοιπόν, όσο αφορά το λαό, παραλαμβάνω, πάμε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά πάμε καλά και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, αλλά φαίνεται στον δρόμο, Λεωνίδα. Εγώ με τις δημοσκοπήσεις έχω πάντα παγία άποψη. Τις παρακολουθώ, τις ακούω, τις μελετάω. Έχω βγάλει το δικό μου δίκτυο αξιοπιστία ανά εταιρεία. Μπορώ να σου πω τα νούμερα να δημοσκόπησα ανά εταιρεία. Μπορώ να σου κάνω. Είχα αυτή τη θέση πολλά χρόνια στο κόμμα και ξύπναγα και κοιμόμουν με αριθμούς δημοσκοπήσεων. Τις ξέρω να σα παίξω. Σαν την κάτω του και δεκάρα. Μην τις δίνετε τόσο μεγάλη σημασία. Μην δίνετε τόσο μεγάλη σημασία στις δημοσκοπήσεις. Και το λέμε τώρα που είμαστε ανεβασμένοι. Και σας το λέω σήμερα που είναι υπέρ μας στις δημοσκοπήσεις. Σας το λέω, μην δίνετε τόσο σημασία. Δεν μπορεί ο πολιτικός να καθορίζει τις κινήσεις του βάσει των δημοσκοπήσεων. Ο πολιτικός και ο ηγέτης καθορίζουν τις κινήσεις του βάσει του λαού. Σας λέγω λοιπόν ότι η εκστρατεία συλλογής υπογραφών δεν πηγαίνει απλώς καλά που είχε προαναγγείλει ο κύριος Ζέρβας ότι αποτυχάνουμε. Πρέπει να σας πω. Και σας το λέω θεσμικά και ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Λαός, αλλά και ως υπεύθυνος των συλλογής υπογραφών από το κόμμα. Είμαι ο Γενικός Υπεύθυνος που έχει ορίσει το εκτελεστικό γραφείο με απόφαση της περασμένης Πέμπτης, κατά πρόταση του Προέδρου του Λαός, του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη, να είμαι ο Γενικός Υπεύθυνος συλλογής υπογραφών. Σας έχω λοιπόν τη γενική εικόνα. Έχω μιλήσει σήμερα με διάφορες τοπικές, νομαρχιακές, με τον Ιδημαϊόν Δραγούμης, έχω κάνει ένα γενικό γύρο. Λέω, είναι ανέλπιστα τα νούμερα. Τα νούμερα τα οποία ακούω είναι εξωφρενικά. Οι 120.000 υπογραφές που είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως όριο για δεσμευτικό δημοψήφισμα θα τις μαζέψουμε για πλάκα. Μιλάμε για χαμό. Πάρτε φόρμες συλλογής υπογραφών από τα τοπικά γραφεία του λαού και νομαρχιακές μας επιτροπές. Αν δεν μπορείτε, μπείτε στο διαδίκτυο. Όλοι οι βουλευτές του λαού έχουμε στις σελίδες μας ηλεκτρονικές τις φόρμες. Τυπώστε φόρμες και βγείτε στον δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε στους φίλους και συγγενείς και να μην πάρετε υπογραφές. Υπογράφει όλος ο κόσμος. Υπογράφει όλος ο κόσμος. Και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο. Η Φιγένεια ρώτα αν είναι έτοιμο το βίντεο που έχω ζητήσει. Αν είναι. Αν δεν είναι, θα πάμε κατευθείαν στα βιβλία. Λοιπόν, απλώς και μόνο για να πω το εξής για να έχετε υπόψη σας. Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Έκταχθη υπέρ του υποψηφίσματος. Κατά του νόμου των μεταναστών και εμέσως. Δεν είπε ξεκάθαρα, αλλά εμέσως υπέρ του υποψηφίσματος. Μου δώσει χαρτί, λέει κτλ. Αμβρόσιος υπέρ του υποψηφίσματος και κατά του νόμου. Έτσι, ο Καλαβρίτων. Παναγιώτης Ομιάδης, όπως το είπα και εσύ χθες. Περιμένει να του πάμε τον μπλοκ να υπογράψει. Νίκος Χατζηνικολάου, στη χθεσινή του εκπομπή στο Real FM, τοποθετήθηκε δημοσίως υπέρ του δημοσιοποιήματος για το μεταναστευτικό. Και μάλιστα είπε ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, και είναι προς τιμήν του, ότι είναι η μοναδική ευκαιρία για να συζητήσουμε επιτέλους στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό. Και πράγματι έτσι είναι. Εάν κάνει δεκτό ο κ. Παπανδρέου το δημοψήφισμα, θα μας δοθεί ευκαιρία να ανταλλάξουμε επιχειρήματα και απόψεις και να συζητήσουμε επιτέλους αυτό το φλέγον θέμα. Να καταλάβει ο κόσμος, δεν ξέρει ο κόσμος. Ήδη την άλλη εβδομάδα έχω ραντεβού με πάρα πολλές προσωπικότητες, σαν ανακοινώνω από τώρα, όπου θέλουν να υπογράψουν. Και θα βγάζουμε ονόματα των επωνύμων πια, όλοι οι επώνυμοι μας, αλλά με την έννοια των πιο γνωστών, οι οποίοι υπογράφουν από όλους τους πολιτικούς χώρους και από όλες τις πατριωτικές δυνάμεις στις φόρμες συλλογής υπογραφών για το δημοψήφισμα. Δεν είναι κομματική προσπάθεια του λαός. Είναι εθνική προσπάθεια. Δεν απευθυνόμαστε στο εκλογικό σώμα των ψηφοφόρων μας. Απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες που ανησυχούν. Αλλήμον αν πούμε ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου είναι λαός. Όμως βγήκε όμως και είπε: είμαι υπέρ του δημοψηφίσματος. Είναι μεγάλο. Όπως πρέπει να σας πω ότι ο Γιάννης Πρετεντέρης, θα το ξέχναγα, στο Βήμα. Την Τετάρτη έβγαλε ολόκληρο άρθρο όπου επισημαίνει στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου ότι είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση ο νόμος αυτός και ότι θα προκαλέσει τρομακτικές αντιδράσεις στην κοινωνία. Γιάννης Πρετεντέρης. Μιλάω για ονόματα που δεν έχουν σχέση με τον λαό. Γιατί θέλω να καταλάβετε ότι εδώ μιλάμε για ένα ευρύ κίνημα πολιτών, υπεράνω κομμάτων και διαχωριστικών γράμμων. Πρέπει να πω για όσους παρακολουθούν την παράλληλη προσπάθεια και αξιέπαινη προσπάθεια που κάνει ο κύριος Σπύρος Χατζάρας, ο δημοσιογράφος του Blue Sky.
και με το Blogspot, το δελτίο των 11, ότι σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα, σήμερα Παρασκευή, το βράδυ στις 11 η ώρα, είμαι προσκεκλημένος του κυρίου Σπύρου Χατζάρα στο Blue Sky, ακριβώς γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι δεν έχουμε ανταγωνισμό ποιος θα μαζέψει περισσότερο, ποιος λιγότερες. Όλες οι υπογραφές θα συγκεντρωθούν σε ένα τελικό νούμερο. Δεν θα πούμε ο λαός μαζέψει περισσότερο, ο Χατζάρας λιγότερες ή ο Χατζάρας περισσότερο, ο λαός λιγότερες. Εμείς θα πούμε, μαζέψαμε εμείς 250.000. Μάρτιο Χατζάρα 300.000. Σύνολο 550.000. Δεν έχουμε πρόβλημα. Το θέμα είναι να μαζευτούν υπογραφές για να πιέσουμε το πολιτικό μας σύστημα. Αυτό είναι το μείζον. Και κλείνω για να πάω μετά στα βιβλία με το βίντεο. Είναι από το 3,35, έτσι. Είναι από την προχθεσινή μου εμφάνιση στη Βουλή. Εγώ να σου πω ότι σχεδόν σε κάθε ομιλία στη Βουλή μιλάω το δημοσίευμα. Σχεδόν σε κάθε ομιλία. Και την άλλη εβδομάδα με κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο πάλι στο νομοσχέδιο για τα δάση. Το ίδιο θα κάνουμε και εκεί μαζί με τον Μάκη το Βορύδη εκεί. Προχθέσουμε με τον Αστέρι τον Ροντούλη. Λοιπόν, σε κάθε ομιλία λέω το δημοσίευμα. Τι έγινε τώρα προχθές, θα σα δείξω. Ενώ έχω μιλήσει για το δημοσίευμα τρεις φορές, μαθαίνω ότι ο κύριος Γιώργο Ανδρέου, ο κύριος πρωθυπουργός χώρας, απήντησε σε ερώτημα στο γράφο του Sky, προς τιμήν του Sky που έκανε την ερώτηση αυτή, του κυρίου Σιδέρη, για το αν θα κάνει όχι δημοψήφισμα και για το γιατί δεν κάνει δημοψήφισμα, ότι λέει δεν μπορεί να τεθούν σε δημοψήφισμα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι εξαιρετικά λυπηρό, κυρίες και κύριοι, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας μας αγνοεί τη διάκριση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των λεγόμενων αγγλιστή, που είναι μια γλώσσα που την ξέρει καλά, human rights, με τα πολιτικά δικαιώματα, αγγλιστή civil rights. Άλλο τα human rights, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δεν μπορεί να τα θέσει σε κανενός είδους διαπραγμάτευση, πράγματι. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει δημοψήφισμα για το αν θα επιτρέπει στα βασανιστήρια, ας πούμε. Αυτό πράγματι δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και άλλο πράγμα, τα πολιτικά δικαιώματα, τα οποία φυσικά είναι κατά παραχώρηση της εκάστης πολιτείας και άρα φυσικά τίθενται υπό δημοψήφισμα, όπως ετέθησαν στην Ιρλανδία στις 13 Ιουνίου του 2004. Πάμε με το σχετικό βίντεο από τη Βουλή. Κύριε Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε και δεν πίστευα στα αυτιά μου, ομολογώ, το πρωί στην πρωτολογία μου νόμιζε ότι επρόκειτο περί μιας ανοησίας του κυρίου Βούγια, αλλά είχα πέσει έξω. Και συνέδεσε τα ατομικά δικαιώματα με το δημοψήφισμα για την ηθαγένεια και την υπηκότητα. Πρόκειται περί μιας πράξεως που αν είχε ρωτήσει τον κύριο Παμπούκη, που είναι εξαίρετος δικηγόρος, δεν χρειάζεται να κάνει Παμπούκης, πρωτοετής φοιτητής της νομικής γνωρίζει ότι η ηθαγένεια και η υπηκότητα δεν ανοίξει ατομικά δικαιώματα. Και προς τούτο, καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, για να μην νομίζει τα λέμε εμείς από το μυαλό μας ή του λαός, τα εξής. BBC News. Ireland votes to end birth rights. Η Ιρλανδία ψηφίζει για να τελειώσει το δικαίωμα από την γέννηση των παιδιών να παίρνουν την υπηκότητα στην Ιρλανδία. 13 Ιουνίου του 2004. Θα με συγχωρέσει ο κ. Πρωθυπουργός, θα έχω φέρει όλα στα αγγλικά, αλλά πιστεύω τα αγγλικά του είναι καλά και μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία. Δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, σε ευρωπαϊκή χώρα, γι' αυτό για το οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας, που αρνείται εδώ και ένα μήνα να απαντήσει στη Βουλή των Ελλήνων σε ερωτήματα βουλευτών και πολιτικού αρχηγού, αλλά βρίσκει δόκιμο να απαντήσει σε ένα δημοσιογράφο στο Ζάπιο, για να εξετελήσει παντελώς την έννοια του κοινοβουλευτισμού. Λοιπόν, εδώ είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία. 79,17% πήραν αυτοί που στηρίζουν τις δικές μας ιδέες εκεί. 79,17%. Δεν πιστεύω να θεωρείτε ότι είναι ακροδεξί το 79,17% των Ιρλανδών. Διαβάζω από τα αγγλικά. Irish citizenship. Irish citizenship. Citizenship είναι υπηκότητα για όσους δεν ξέρουν αγγλικά. Αυτό για το οποίο ο κ. Παπανδρέου σήμερα μας είπε ότι είναι ατομικό δικαίωμα και δεν μπαίνει σε δημοψήφισμα, το έχει εδώ πέρα η Ιρλανδία, κάνει δημοψήφισμα ήδη από το 2004. Εκτός αν οι Ιρλανδοί δεν ξέρουν ποια είναι τα ατομικά δικαιώματα. Και εδώ καταθέτω για τα πρακτικά και μία από τις αφίσες που είχε η άλλη πλευρά με τα παιδιά τα οποία θα χάναν τα πολιτικά τους δικαιώματα, όπου λέγανε ψηφίδια για να μην χάσουν τα παιδιά, τα δακρύβερα, τα γνωστά. Εδώ είναι τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Μήπως θα πάρει και ο κύριος Πρωθυπουργός και μάθει ότι η δικαιολογία η οποία ακούστηκε σήμερα, πρώτον το πρωί από τον κύριο Βούγια και συνέχεια από τον ίδιο στο Ζάπιο, είναι παντελώς έολη. Δεν θα την έλεγε ούτε πρωτοετής φοιτητής νομικής. Παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ, επειδή αυτά είναι σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή, με την εθνική συνοχή, που έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση της χώρας, θέλουμε μια σοβαρή απάντηση από τον πρόεδρο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος και πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Γεώργιο Ανδρέου.
έχει δικαίωμα να πει λέω όχι στο δημοψήφισμα. Κλείνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Έχει δικαίωμα να πει λέω όχι στο δημοψήφισμα, αλλά εκεί θα εισπράξει και το πολιτικό κόστος ανακολουθίας του. Γιατί ο ίδιος πέρσι ως αρχηγός αντιπολιτεύσεως έλεγε ότι εγώ είμαι υπέρ των δημοψηφισμάτων και όταν μου στείλει δημοψήφισμα θα κάνω. Ή να βρει μια σοβαρή αιτιολογία για να πει όχι. Αυτό το οποίο είπε σήμερα εκθέτει τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας. Ιδάλλως θα πρέπει να κατηγορήσει την Ιρλανδία ως ένα κράτος που δεν σέβεται τα ατομικά δικαιώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Άδωνη.